Η εισηγήτριά μας, η Μαρία Κομνινάκα, μίλησε λεπτομεριακά στο βαθμό του χρόνου που επιτρέπει να κάνεις μία τοποθέτηση και προηγούμενα ο Νίκος Παπαναστάσης, που προέρχεται και από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων, αναφέρθηκε σε ορισμένες πλευρές που αφορούν τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν την αστυνομία. Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί έγινε πολλή συζήτηση. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποια θέματα επιμέρους. Υπάρχει κλιμάκωση της καταστολής? Ναι ή όχι? Και η καταστολή δεν είναι μόνο η βία, αν και υπάρχει βία. Καταστολή είναι και το κλίμα της τρομοκρατίας. Καταστολή είναι και οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Υπάρχει ή όχι? Εδώ ζούμε. Εμείς λέμε ότι υπάρχει. Δεν πάμε σε ακραίες καταστάσεις, γιατί δεν σας παίρνει κιόλας, να το πω και πιο λαϊκά. Ωστόσο, όμως, αυτό που εκτιμάμε πολιτικά είναι ότι η κυβέρνηση, με πρόσχημα τον κορονοϊό και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία πρώτη δεν εφαρμόζει αυτή, και θα τα πω παρακάτω, προχωράει σε μία γενικευμένη καταστολή με στόχο να χτυπήσει όποιον αντιδρά σε αυτή την πολιτική. Με τις ακραίες αποφάσεις σου, η Χούντα έβαζε 5 άτομα. Εγώ δεν κάνω καμιά σύγκριση, ούτε λέμε ότι έχουμε Χούντα. Αλλά όμως απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων. Απίστευτα πράγματα. Για λόγους υγειονομικούς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι υποκρισία, κοροϊδία και προσπαθεί όχι απλά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, αλλά να κάνει κάτι χειρότερο. Να αποσύσει τις ευθύνες της, όχι μόνο για τις ευθύνες εγκληματικές που έχει για το πώς εξελίχθηκε η πανδημία και ειδικά η δεύτερη, αλλά για να αποπροσανατολίσει και τον κόσμο από την πολιτική της. Και δεν θέλουμε, επειδή είπε και ο Χρυσοχοίδης, έλειπε, αλλά δεν έχει σημασία, μπορεί και να ακούει, ότι είναι ωραίος ο καταγγελτικός λόγος. Να μιλήσουμε λοιπόν σε ήπιους τόνους και με επιχειρήματα. Πρώτο θέμα που θέλουμε να θέσουμε. Τι λέει η κυβέρνηση? Ζούμε σε πρωτοφανείς συνθήκες πανδημίας. Όντως η πανδημία είναι κάτι καινούριο, βέβαια δεν είναι η αιτία των οικονομικών προβλημάτων και της κρίσης του καπιταλισμού. Η πανδημία έφερε πιο γρήγορα αυτά που θα έφερνε έτσι ή αλλιώς, ίσως σε μικρότερο βαθμό, η κρίση του καπιταλισμού. Άρα λοιπόν, λέει, αφού ζούμε σε πρωτοφανείς συνθήκες πανδημίας, πρέπει όλοι να συμμαζευτούμε. Το λέω απλά. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πολιτικούς όρους. Όμως, ταυτόχρονα έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Για να δούμε λοιπόν. Πρώτον, συμμαζεύεται η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, χρησιμοποιώντας σαν πρόσχημα τον κορονοϊό, εξαπόλυσε τον οδοστρωτήρα, τσακίζοντας τα λαϊκά δικαιώματα, τσακίζοντας το λαϊκό εισόδημα και όλα τα υπόλοιπα. Πέστε μας εδώ, ας βγει ένας να απαντήσει. Ποια σχέδια που είχατε νομοθετικά, που ξέρουμε ποια είναι, πατώντας τα προηγούμενα, ποια αναβάλατε? Ούτε ένα. Μας έχετε κυριολεκτικά πεταλώσει. 3 νομοσχέδια την εβδομάδα. Τα οποία νομοσχέδια τι είναι? Είναι νομοσχέδια με τη δική σας πολιτική, με σχέδιο και χωρίς σχέδιο, που συντρίβουν κυριολεκτικά το λαό και που δημιουργούν προϋποθέσεις να συγκρατηθούν και να ανέβουν τα κέρδη του κεφαλαίου. Και αν θέλετε να σας πω και στοιχεία. Το κάνετε αυτό ή όχι? Το κάνετε. Και τη στιγμή που κάνετε όλα αυτά, τι λέτε? Εμείς έχουμε, το λέω σε εσάς κύριε Υπουργέ, με την έννοια της κυβέρνησης. Εμείς λέτε, έχουμε δικαίωμα να σας τσακίζουμε, να περνάμε την πολιτική μας και εσείς βγάλετε το σχασμό. Δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε. Αυτή είναι η πολιτική. Εμείς χρησιμοποιούμε δηλαδή το πρόσχημα της πανδημίας και περνάμε σαρωτικά όλες τις αλλαγές που έχουν προγραμματίσει και εσείς που θέλετε να αντιδράσετε δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε. Αυτή είναι η πολιτική. Και τη μεταφράζω με πολύ, πολύ απλές κουβέντες. Είναι έτσι ή δεν είναι? Απαντήστε μας.
Έχετε σταματήσει τίποτα όλο αυτό το διάστημα? Έχετε περάσει παπάδες που λένε. Τι νομοσχέδια για τις διαδηλώσεις που μας γυρίζουν στο 75 και στο 76, τι αντεργατικά μέτρα, ετοιμάζετε δεκάωρα, ετοιμάζετε να μην πληρώνετε υπερορίες, συντρίβετε τον κόσμο της εργασίας και τι μας λέτε? Εσείς τη μάσκα. Αλλά τη μάσκα δεν τη θεωρείτε μάσκα για υγειονομική προφύλαξη, τη θεωρείτε φήμωτρο. Μη μιλάτε. Ερώτημα λοιπόν. Και το θέτουμε για αυτούς που μας ακούνε ή που μπορεί να μας βλέπουν. Έχει δικαίωμα λαός μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τηρώντας πρώτος απ' όλα τα υγειονομικά μέτρα, όσο μπορεί να διαμαρτύρεται, ναι ή όχι? Έχει δικαίωμα να αντιπαλεύει σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες, όχι όπως θα ήταν αλλιώς, την κυβερνητική πολιτική, ακόμα έστω και συμβολικά, ναι ή όχι? Εδώ είναι η απάντηση. Και παρακαλώ να μας απαντήσετε. Εμείς λέμε ότι ο λαός έχει δικαίωμα. Και η ιστορία και οι κατακτήσεις δεν γράφτηκαν με υπακοή στους απάνθρωπους και αντεργατικούς νόμους. Γράφτηκε με σύγκρουση και με απειθαρχία. Και λέμε απειθαρχία παίρνοντας υπόψη όλα αυτά. Και θα σας πω παρακαλώ. Δηλαδή, εσείς θα περνάτε όλους τους νόμους και θα απαγορεύετε να διαμαρτύρετε τα συνδικάτα, οι μαζικοί φορείς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι φοιτητικές, οι μαθητικές? Έχετε τσακίσει τον κόσμο συνολικά και μέσα στον κορονοϊό και του λέτε μη μιλάς? Επομένως, αυτό που λέγαμε πάντα και δεν είναι καινούριο, απλά είναι καινούριες οι συνθήκες σε ένα βαθμό. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Να πω από το 1974 και μετά δεν θέλω να το επαναλάβω. Τα είπα στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, καμία μα καμία, που να μην συνόδεψε την αντιλαϊκή και βάρβαρη πολιτική με καταστολή, βία κλπ. Εσείς τώρα, λείπει και ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν πειράζει, θα πάρει δεύτερο παράσημο. Το ένα ήταν το 99. Και πού είναι ο κύριος, πώς το λένε, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ να μας πει, και ήταν στην κυβέρνηση τότε, που μας έριξε 3,5 τόνους χημικά. Τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε να κάνουμε μία διαδήλωση περιφρουρημένη, λέω για το 99, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα, διαμαρτυρώμενη για τη σφαγή της Γιουγκοσλαβίας των Κλίντων. Και η απάντηση ήταν ότι δεν θέλουν οι Αμερικάνοι. Τα είχα πει την προηγούμενη φορά και τα παραδέχτηκε. Και η απάντηση ήταν 3,5 τόνους χημικά, τόσους. Και μάλιστα τα μισά ήταν λιγμένα, όπως μάθαμε αργότερα. Άρα λοιπόν, ποιες άλλες κυβερνήσεις? Του ΣΥΡΙΖΑ, Τρούμαν, άλλες διαδηλώσεις, συνταξιούχοι, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, της Νέας Δημοκρατίας. Βία, εδώ χτυπήσαν γέροντες, ασπρομάλιδες. Το ίδιο έγινε και τώρα. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Υποκρισία δεύτερη. Απαγόρευση συγκεντρώσεων άνων των 3 ατόμων για λόγους μη μετάδοσης του κορονοϊού. Έτσι δεν ήταν η απόφαση? Μάλιστα. Σας λέμε λοιπόν πολύ απλά και απαντήστε. Γιατί? Αν όντως σκεφτόσασταν τον κορονοϊό και όχι το τσάκισμα και το χτύπημα της αντίστασης των εργαζομένων και του λαού, γιατί δεν λέγατε επιτρέπονται συμβολικές εκδηλώσεις πολιτικές και των συνδικάτων με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων? Γιατί το κάνατε αυτό? Και να ελέγξετε αν δεν τηρούν. Γιατί ακριβώς αποδεικνύει αυτό. Εμείς αυτή την πρόταση κάναμε. Θα γίνουν πολιτικές εκδηλώσεις, συμβολικές κλπ. Με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Και δεν το κάναμε, κύριοι της κυβέρνησης. Σας βάλαμε τα γυαλιά. Τα ακούτε, κύριε Μπούγα? Σας βάλαμε τα γυαλιά. Σας δείξαμε την πρωτομαγιά ότι οι κομμουνιστές και το εργατικό κίνημα τηρεί τα υγειονομικά μέτρα καλύτερα από ότι η κυβέρνησή σας δολοφονεί δεκάδες ανθρώπους καθημερινά με τις παραλήψεις και με την πολιτική της. Μπορεί να κάνει και την Πρωτομαγιά και άλλες εκδηλώσεις και να τηρεί αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα. Δεν το ξέρατε αυτό? Γιατί λοιπόν μας συγχαρήκατε και μας τσακίσατε στα χημικά μετά? Γιατί λοιπόν δεν πήρατε αυτή την απόφαση? Γιατί ακριβώς δεν σας νοιάζει η διάδοση. Και θα πω γιατί δεν σας νοιάζει. Σταματήστε λοιπόν να μιλάτε
για υγειονομικά μέτρα. Σας απέδειξε το εργατικό κίνημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι εφαρμόζει πρώτα απ' όλα γιατί, την υγειονομικά μέτρα, γιατί νοιάζεται για τη ζωή των εργαζομένων και του λαού, αλλά δεν υποτάσσεται, δεν προσκυνάει αυτή την πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματα του λαού. Και τώρα λοιπόν τα ερωτήματα να τα απαντήσετε στο κλείσιμο, αν έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης. Για πέστε μας, τα μέσα μεταφοράς. Ελέγξατε τίποτα? Ισχύει η απαγόρευση των 3 ατόμων. Πήγατε ποτέ στο μετρό που είναι σαν σαρδέλες, που έχει 13 λεπτά καθυστέρηση, να κάνετε έλεγχο? Γιατί δεν υποχρεώσατε το μετρό, την εταιρεία, να πυκνώσει τα δρομολόγια? Γιατί τόσο καιρό, για να μην χάσει μερικά εκατομμύρια? Τι λέτε, θα βγάζει 2 αντί να βγάζει 3? Γιατί αυτό δεν το κάνατε? Είναι εγκληματική ευθύνη ή όχι της κυβέρνησης? Δεύτερο, γιατί δεν επιστρατεύσατε, όπως ζητούσαν οι λεωφορείουχοι να πληρωθούν αυτοί και τα έξοδα, 2.500, αν δεν κάνω λάθος, λεωφορεία, για να ενισχύσετε τις συγκοινωνίες? Τρίτον, πέστε μας λοιπόν εδώ και δώστε μας στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στη μεταφορά εργατών και θα πω συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στη βιομηχανική ζώνη που ήταν άλλος πάνω στον άλλον? Καμία. Πόσους ελέγχους κάνατε σε εργασιακούς χώρους? Δώστε μας στοιχεία. Δώστε μας στοιχεία, και αυτό αφορά την κυβέρνηση συνολικά. Σε πόσα εργοστάσια, σε πόσες βιομηχανίες, σε πόσους μεγάλους χώρους δουλειάς, με υπολογιστές κλπ. Κλπ. Έκανε έλεγχο η κυβέρνηση για να δει αν τηρούνται το μέτρα? Σε κανένα. Και έχετε το θράσος να μιλάτε για υγειονομικά πρωτόκολλα και να μας κατηγορείτε? Ποιους κατηγορείτε, αλήθεια? Τους εργαζόμενους? Πέστε μας λοιπόν, και σήμερα ακόμα, πόσους ελέγχους κάνετε στους εργοδότες, που υπάρχει τρομοκρατία παντού, που δεν τολμάει ο άλλος να πει ότι έχω συμπτώματα και που του λένε θα σε απολύσουμε. Ξέρετε πόσα παραδείγματα έχουν κατακτηθεί ονομαστικά από συνδικάτα για επιχειρήσεις? Πέστε μας, σε ποια πήγατε για αυτά? Γιατί δεν πάτε? Γιατί είναι τα αφεντικά σας, αυτούς υπηρετείτε? Γιατί ο κορονοϊός δεν είναι ταξικός? Τον πληρώνει η εργατική τάξη στην πλειοψηφία και τα λαϊκά στρώματα. Και εσείς υπερασπίζεστε τους κλινικάρχες και όλους αυτούς που θησάβρισαν όλο αυτό τον καιρό. Μιλάτε για πόλεμο. Δώστε μου και δευτερολογία. Για πόλεμο. Ότι έχουμε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. Να συμφωνήσουμε. Όταν έχεις πόλεμο, τι κάνεις? Κάνεις επιτάξεις. Γιατί δεν επιτάσσεται τον ιδιωτικό τομέα? Χωρίς αποζημίωση. Όχι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω κι άλλοι. Γιατί να τους αποζημιώσετε? Όταν παίρνετε κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης τα αυτοκίνητα του κόσμου, τα αποζημιώνετε? Όχι. Γιατί? Αντί αυτού, τους ταΐζεται και από πάνω. Θησάβρισαν 30 εκατομμύρια το μήνα εις πράξεις. Με 10% να βάλεις, δέστε πώς θα βγαίνουν. 3 εκατομμύρια κέρδη. Και έρχεται ο Γεωργιάδης τώρα και λέει ότι ξέρετε, με τα τεστ να αυξήσουμε το πλαφόν. Από 40 να πάει 60 και από πόσο είναι το άλλο? Και από 10-30. Γιατί? Φτώχοι ήταν. Τι λέτε? Το Βαλκανικό κέντρο. Φτώχεια, μεγάλη. Έχουν θησαυρίσει. Αντί να τους πείτε δημόσια και δωρεάν. Πεθαίνει ο κόσμος και εσείς δεν επιτάσσετε τη μέθη. Γιατί? Γιατί? Και μας μιλάτε για πόλεμο. Πόλεμο κάνετε. Αλλά στον πόλεμο κάποιοι κερδίζουν όπως και παλιότερα. Και κάποιοι τι πληρώνουν. Και δίνουν και τη ζωή τους. Τρίτο θέμα. Υποκρισία και αυτογελιοποίηση. Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ορισμένα. Παρατάξατε 6.000 αστυνομικούς έλεος. Πάνοπλους. Που δεν φοράει και κανένας μάσκα. Παρεπιπτόντως. Και είχαμε το άγχος 10 μέρες, 14, αν κολλήσαμε κορονοϊό ή όχι. Γιατί μας περιποιήθηκαν. Μια χαρά. Και τι άλλο κάνατε? Προχωρήσατε στο χτύπημα της συγκέντρωσης. Μιλάω για το ΚΚΕ όταν έφευγε. Πάρτε τα βίντεο να τα δείτε. Όταν γύρισε να φύγει, τη χτυπήσατε. Χρησιμοποιήθηκε βία. Αφήστε τώρα τα. Δεν πήγαμε στο ιατροδικαστή να μας κάνει έκθεση. Δεν συνηθίζουμε να παίζουμε με τέτοια. Έχουμε πολιτική αξιοπρέπεια και πολιτικά τα αντιμετωπίζουμε. Και μας είπε τώρα πόσα στοιχεία είχε, πόσα χημικά ρίξατε. Είναι πιο βελτιωμένα τώρα. Αλλά να ρίξετε στο γραμματέα του ΚΚΕ
στα πόδια του Χιμικά και σε μένα μετά, όχι ότι οι υπόλοιποι και σε όλο τον κόσμο, ενώ έφυγε. Τι είναι αυτό? Τι δείχνει σε τελευταία ανάλυση? Και βέβαια, να μην πω για τη μεταφορά, τα είπε, εδώ θα σας πω κάτι και για όλους. Δύο κόσμοι φάνηκαν να πάρετε το βίντεο όταν κάναν την επίθεση αστυνομική. Ήταν η στιγμή που η συγκέντρωση έκανε το συμβολισμό της και υποχώρησε. Εσείς με τη βαρβαρότητα, πάνοπλοι, με τα κλόμπς, με τα κόκαλα και αυτά που μας κοπανάγανε, όσους κοπανάγανε, ακόμα και εμάς. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Εσείς το λέτε ότι είμαστε και επομένως πληρώστε τα τώρα. Να χτυπάνε όποιον έβρισκαν, όχι όλοι οι αστυνομικοί, όχι όλοι, ειδικά τμήματα και τμήματα μες στα τμήματα. Να τα πω τα ποια είναι τα τμήματα, αυτά τα ξέρετε πολύ καλά. Όποιον ξεμοναχιάζε τον τζακίζαν. Τι να έκανα, να πήγαινε στον σωστό τέτοιον, τι σημαίνει? Έχουμε και μια αξιοπρέπεια καμιά φορά. Λοιπόν, και με τον Έαντα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία του ΣΥΡΙΖΑ και κύριες, ωραίο μηχάνημα αγοράσατε. Καταπληκτικό, δικό σας είναι. Πού θα το χρησιμοποιήσετε, να σβήνετε στις πυρκαγιές? Όχι βέβαια, μια χαρά ήταν. Μια επιχείρηση, λες και γινόταν δεν ξέρω τι. Αυτός είναι ο δικός σας ο κόσμος, ο βάρβαρος. Ο δικός μας κατέβαινε συνταγμένος μέσα στο σύννεφο των χημικών, χειροκροτώντας και φωνάζοντας συνθήματα. Γιατί, να ποια είναι η διαφορά μας? Γιατί αυτός ο κόσμος που ήταν εκεί και πάρα πολλοί άλλους έχει το σθένος, έχει την ανθρωπιά να παλεύει για μια άλλη κοινωνία που δεν θα χρειάζεται ο γιος να βαράει τον πατέρα και τον αδερφό, όπως είναι οι αστυνομικές δυνάμεις καταστολής, και λέω όχι όλες. Γιατί αγωνιζόμαστε για μια άλλη κοινωνία και δεν σας φοβόμαστε. Να το ξέρετε, δεν σας φοβόμαστε, ούτε θα σκύψουμε το κεφάλι. Και το ξύλο έχει δύο άκρες πάντα. Να το ξέρετε, αν το πάρει ο λαός, τότε θα φύγετε νύχτα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβετε και θα σας φτάνουν τα ελικόπτερα και τα αυτοκίνητα. Ίδια και στο Γρηγορόπουλο. Ξέρετε κάτι? Θα φύγω λίγο από το στενό πολιτικό. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας υπήρχε ένας σεβασμός στους νεκρούς. Πάντα. Μην πάω σε Αχιλλέα και Έκτορα. Θα προχωρήσω και στη συνέχεια. Αυτό όμως που συνέβη αυτή τη φορά, πέρα από το ότι παραβιάσατε και τη δική σας απόφαση που έλεγε τρεις πήγαν από την ΚΝΕ, τρεις πήγαν από τις μαθητικές οργανώσεις, από το συντηριστικό κλπ. Να βάλουν ένα λουλούδι στη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού που σε τελευταία ανάλυση δεν έκανε και τεφέγε μια σφαίρα, είναι ψυχρό δολοφονία ήταν. Και είδατε τι πυροδότησε. Ούτε αυτό δεν σεβαστήκατε. Με μια χυδαιότητα, με ένα προκλητικό τρόπο. Καλά, ποιοι νομίζετε ότι είστε? Ποιοι νομίζετε ότι είστε όταν πάνε τρεις νέοι άνθρωποι να βάλουν ένα μπουκέτο λουλούδι και ορμάνε λες και έχουν μπροστά τους το τμήμα ειδικών αποστολών του ISIS? Έτσι τους μαθαίνετε? Ή η ανοχή σας οδηγεί σε αυτό? Είναι δυνατόν? Πώς νιώθετε αλήθεια να παίρνει ο ματατζής την ανθοδέσμη και να την κοπανάει πάνω στον άκο? Δεν σέβεται. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που φτιάχνετε? Σας λέμε λοιπόν, για να το κλείσω αυτό γιατί μονοπόλησε τα πάντα, όσα μέτρα και αν πάρετε, όση καταστολή και αν χρησιμοποιήσετε, όσο και αν υποκύπτετε σε ορισμένους, να μην πω φασισταριά, αλλά κάτι χειρότερο θα έλεγα, αν και δεν υπάρχει χειρότερο, και στις πιέσεις του Μπογδάνου και όλων αυτών των εξαγορασμένων στα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ, νομίζω κάνετε λάθος. Και δικό σας κόσμος μας είπε μπράβο. Και δικό σας της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά από όλο τον άλλο χώρο. Έχετε αυταπάτες. Έχετε καβαλήσει το καλάμι και θα το ξαναπώ. Αλλά ξέρετε, το καλάμι σπάει. Δεν έχετε συνέστηση τι συμβαίνει με τον κόσμο. Βράζει ολόκληρος. Βράζει από την πολιτική σας και όλο αυτό το κλίμα. Εγώ μένω στα Εξάρχεια, Ιπποκράτους και Καλλιρωμίων, να τα πω και έτσι. Και το τι είναι αυτό δηλαδή? Παιδιά τώρα 14 χρόνια και 15 με ψηλά τα χέρια στον τοίχο. Το μόνο που είχαν πάνω ήταν το κινητό.
να τους κολλάνε εκεί, λες και είναι εγκληματίες πολέμου. Τι είναι αυτά δηλαδή, συνομία είναι αυτή. Τι νομίζετε ότι θα κάνουν αυτά τα παιδιά αύριο? Μακάρι να πάρουν το σωστό δρόμο. Και να μην πάρουν το δρόμο της Πέτρας και του Μολότοφ. Εσείς τους δημιουργείτε. Δεν λέω ότι είναι όλοι, το ξαναλέω. Μεγάλο τμήμα, όχι μόνο διαφωνεί. Κάποιος είπε για τα ΜΑΤ πως κάνουν αίτηση. Δεν ξέρω από ποιο. Το άκουσα. Θέλουν να φύγουν και δεν τους αφήνετε. Γιατί έχουν αειδιάσει και αυτοί. Επομένως λοιπόν λέω, συμμαζευτείτε. Ό,τι και να κάνετε, εμείς σας δηλώνουμε, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Με όλες τις συνέπειες. Και να πω και κάτι για τον κύριο Χρυσοχοίδη που μας είπε, μας θύμισε τα φοιτητικά χρόνια. Dura lex sed lex. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος. Άδικος ο νόμος, αλλά είναι νόμος και θα τον εφαρμόσουμε. Αν κάναμε αυτό η ανθρωπότητα στην ιστορία, θα ήταν ακόμα στα σπήλαια. Θα υπήρχαν σκλάβοι, δούλοι και αφεντικά, θα υπήρχαν ό,τι υπήρχαν. Οι νόμοι, οι άδικοι, δίνουν το δικαίωμα στο λαό να μην τους εφαρμόζει και να παλεύει να τους ανατρέψει. Έτσι θεμελιώθηκε και το δίκαιο για εσάς τους νομικούς. Δεν θέλω να πάω παραπέρα. Το δίκαιο πρώτα κατακτήθηκε στην πράξη μέσα από απειθαρχία, μέσα από σκληρούς αγώνες και ύστερα θεσμοθετήθηκε ό,τι θεσμοθετήθηκε στο αστικό καθεστώς, εννοώ για τις δημοκρατικές ελευθερίες. Και τέλος, και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, δεν θα πω τίποτα για το σοφρονιστικό, παρά μόνο ποια είναι η κατεύθυνση του σοφρονιστικού. Αυτό πάει να συζητήσουμε. Κατεύθυνση του σοφρονιστικού ποια είναι? Σοφρονιστικό λέγεται. Όχι κατασταλτικό. Όχι τιμωρητικό. Η τιμωρία είναι στο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς σε ανθρώπους, δεν θα γίνει σε όλους, να μπορέσεις να τους αλλάξεις και να μπορέσουν να ενσωματωθούν μετά στην κοινωνία. Και αυτά, γι' αυτά υπάρχουν δύο. Τροπή είναι η παιδεία και η εργασία. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, εσείς πάτε στην άλλη κατεύθυνση. Καταστολή, βία, κόβουμε τις άδειες. Μα όλες οι οργανώσεις που ασχολούνται εκεί δεν είναι του κουκουέ. Όλοι όσοι ασχολούνται, κοινωνιολόγοι και αυτά, λένε ότι οι άδειες βοηθάνε. Τι κάνετε εσείς? Δημιουργείτε άλλες προϋποθέσεις. Τα ίδια και με τις αγροτικές φυλακές, μακάρι να είχατε περισσότερες. Να μπορούσε ένας κόσμος να δουλεύει, μακάρι να είχατε προγράμματα άλλου είδους, επιμόρφωσης, μακάρι να είχατε προγράμματα κομμέρσης. Στην εξορία κάνανε μαθήματα οι κομμουνιστές. Σε όλους και δεν ήταν η καταδίκη. Πολιτικής οικονομίας, ό,τι θέλετε, ιστορίας, τα πάντα. Εσείς λοιπόν τι λέτε, και βγαίνει και η ελληνική λύση και λέει θάνατο σε όλους. Εύκολο είναι αυτό να το πεις. Αλλά στην πράξη αποτελεί μια βαρβαρότητα για την αστυνομία. Το πρόβλημα δεν είναι. Εμείς ξέρετε και το ξέρετε και προσωπικά εσείς και το λέω θετικά. Ολοκληρώστηκε. Κάθε εβδομάδα σχεδόν καταθέτουμε αιτήματα των αστυνομικών. Γιατί και αυτοί είναι θύματα αυτής της πολιτικής και τους στέλνετε να χτυπάνε αυτούς που τους συμπαραστέκονται. Όχι όλους, γιατί είναι πολιτικές οι αποφάσεις. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνες. Έχετε και εσείς ευθύνες που δεν ξεκαθαρίζετε το τι συμβαίνει μέσα και σας λέω για περιστατικά που τα ζούμε. Δεν είμαστε στον πύργο ότι περιμένουμε τις εκθέσεις της τάδε δημιουργίας ή της τάδε άλλης, οι οποίοι αν ακούσετε το τι γίνεται, τα έχω πει και άλλες φορές αυτά τα πράγματα. Λέμε αν δεν αλλάξει η κατεύθυνση, τι ρόλο έχει η αστυνομία? Να χτυπήσει το έγκλημα. Και για να το χτυπήσει θέλει μόρφωση, θέλει εξοπλισμό, θέλει κάποιες αποδοχές καλές, να μπορεί να ζει, γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά με τα δίκτυα. Άρα λοιπόν είναι θέμα κατεύθυνσης. Ποιος είναι ο αντίπαλος εχθρός λαός? Τα συνδικάτα? Αυτοί που κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις? Όχι, όμως διαπαιδαγωγούνται. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ. Και είναι λογικό μέσα στο αστικό κράτος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλά.